καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Bank Records, Νάτι. Καλημέρα σας. Γεια σου, όμορφη. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Ήμουν αφάσου, τώρα έχω γίνει. Τα σημάδια δεν έχουν φύγει ακόμα. Τίποτα. Αυτά πρόσεξες, μωρέ. Ναι, κοίτα, είδα πρώτα τα πόδια και μετά βλέπω... Ψάχνει την ατέλεια, εντάξει. Κάντε, πρέπει να έχουμε να θυμόμαστε. Αυτά, Ειρήνη, από τι είναι, από έντομα, από... ή από τα αθλήματα. Από χτυπήματα είναι αυτά. Από τα γονίσματα. Από χτυπήματα ήτανε, ήτανε πληγές που... μια σημάδια. Τα πόδια της παραμένουν εξίσου ωραία. Θα φύγω μέχρι να πας φαντάρος. Μέχρι να παντρευτείς, λένε, βρε. Αργείο γάμο. Ωριτσάκι μου, όμορφο. Τα σημάδια θα μείνουν. Έλα, κάτσε από εδώ. Όλα μας τα πλάνα είναι. Από εδώ είσαι. Κορίτσι όμορφο, γλυκό. Η οποία δεν είχε ανάγκη, κορμάρα ήταν, κορμάρα είναι. Ευχαριστώ. Είχες αδυνατήσει κι άλλο, επειδή εγώ δεν σε είδα όταν βγήκες. Ενώ εκείνο το διάστημα, τώρα έχει περάσει και κανένας μήνας. Τώρα τα έχω πάρει τα κιλάκια μου παραπάνω. Από τι λες, μωρέ, πού τα παραπαλές δηλαδή? Τα έχω πια σήματα. Άντε καλά, έχω πια σήματα. Είναι πιο δυνατά. Τα πήρα, τα πήρα. Όχι, όχι. Τώρα τα πήρα για να τα πάρω. Δεν θα μάθω ποτέ γιατί δεν συγχύστηκα ποτέ, δεν κρατήθηκα. Άρχισα να τρώω. Όταν γύρισες, το πρώτο πράγμα που έκανες, τι ήτανε? Όταν γύρισα στην Αθήνα, να πάω να δω τους δικούς μου ανθρώπους. Σου είχαν λείψει αγκαλίτσα, αγάπη, προδέρμ και τέτοια. Σου είχε λείψει το να σε πάρει κάποιος έτσι μια αγκαλιά και να σου πει είμαι εγώ εδώ και... Μου είχαν λείψει πάρα πολύ οι δικοί μου άνθρωποι, μου είχε λείψει πάρα πολύ η αγάπη, οι μυρωδιές τους. Ειρήνη, είχες περάσει κάτι αντίστοιχο το να μετρήσεις έτσι τον εαυτό σου σε τέτοιες δύσκολες πραγματικά συνθήκες? Όχι. Δεν φοβήθηκες ποτέ, ούτε λεπτό, έτσι πριν πας, ότι θα δοκιμαστώ, μήπως ο κόσμος δει στοιχεία του χαρακτήρα μου που δεν ξέρω ούτε κι εγώ? Τι έγινε, Θωμά? Α, ο Θωμάς. Έχεις ειδική περιποίηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εννοείται ότι φοβόμουν πριν μπω στο παιχνίδι. Αγχωνόμουν πάρα πολύ με το τι θα συναντήσω και το πώς θα αντιδράσει η Ειρήνη. Δεν φοβόμουν το πώς θα αντιδράσει, γιατί δεν πηγαίνει το μυαλό σου ότι μπορεί να υπερβάλλεις ή στην πείνα. Δηλαδή δεν το γνωρίζεις πώς αντιδράει ο εαυτός σου ή ο οργανισμός γενικά ενός ανθρώπου. Άρα δεν πήγαινε μέχρι εκεί το μυαλό μου. Πήγαινε το μυαλό μου στις δυσκολίες του ότι εγώ ξέρω ότι δεν αντέχω να πεινάω. Ότι πώς δεν θα πλαινόμαστε, ότι πώς θα κοιμόμαστε. Σε όλα αυτά το οποίο μου ήταν πρόκληση, τα οποία τα συνηθίζεις μετά. Τις κάμερες τις ξεχνάς. Συνηθίζεις, συνηθίζεις, εντάξει. Τις κάμερες... Είναι σένα με το σανίδι. Τις κάμερες τις ξεχνάς καθόλου, δηλαδή να πεις ότι τώρα δεν ξέρω πόσο κόσμος με βλέπει. Είμαι εδώ με τα παιδιά, θα έκανα ό,τι θα έκανα σε άλλες συνθήκες. Από ένα σημείο και μετά τις κάμερες τις ξεχνάς. Ναι. Γίνεται ένα, δηλαδή στο περιβάλλον. Είδες πλάνα ή κάποια βίντεο που λες πω τι έκανα, Θεέ μου. Δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω, γιατί θέλει πολύ να κάτσεις και να δεις επεισόδια. Αλλά σίγουρα έχω δει μέσα από το YouTube κάποια επεισόδια, τα τελευταία ή κάποια πλάνα όταν θα σχολιάσουμε ή θα δω από την τηλεόραση. Πόσα μηνύματα είχες στο κινητό σου μόλις το άνοιξες? Αρκετέτσικα. Πες αριθμό, πες αριθμό. Αρκετέτσικα είχα. Πάνω από 300. Δεν ξέρω, αλλά... Δόξα τω Θεώ, είχα αρκετά μηνύματα από γνωστούς, από ανθρώπους που δεν γνωρίζω, μηνύματα υποστήριξης και αγάπης και μου ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Το μετάνιωσες που έφυγες εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Ήξερα ότι θα μου στοιχήσει και ότι θα μου λείψει, αλλά όταν παίρνω μια απόφαση, παίρνω μια απόφαση. Και γενικά και στο μέλλον, οτιδήποτε είναι σε εισαγωγικά αν μετανιώσεις, δεν θέλω να μετανιώνω, γιατί και από τα λάθη, αλλά και από τα σωστά, τουλάχιστον από τα λάθη, εγώ μαθαίνω. Βλέποντας την πορεία του παιχνιδιού και την εξέλιξη των ανθρώπων που είναι μέσα αυτό το παιχνίδι και τις συμπεριφορές τους και τις παρέες και πώς έχει καταλήξει το πράγμα. Πιστεύεις ότι κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτό που έχεις στο μυαλό σου δικαιώθηκες, εσύ πώς τα έβλεπες τα πράγματα, ήταν έτσι όπως τα φανταζόσουν, σε σχέση με τις συμπεριφορές και τις παρέες των ανθρώπων που είναι μέσα? Ότι το πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Πώς εξελιχθήκε και ήδη όμως μέχρι τώρα, δηλαδή διαψεύστηκε, αυτό θέλει να πει ο Πάμπλος. Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές περίμενα μια άλλη εξέλιξη και στο σημείο που έφυγα αυτή την εξέλιξη την οποία έχει το παιχνίδι. Έχουν στρατηγική οι περισσότεροι που είναι μέσα, που έχουν παραμείνει? Δεν ξέρω ο καθένας τώρα αν έχει στρατηγική
Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους. Καλά, στο μυαλό δεν είμαστε κανένας, αλλά από ό,τι κατάλαβες, από αυτό που ζούσες εσύ, του ζούσες. Όταν είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης και οι περισσότεροι θέλουν όσο περισσότερο μπορούν να παραμείνουν στο παιχνίδι αυτό, σίγουρα μπορεί και να... δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση τώρα. Είναι και άδικο να πάρω θέση τώρα και να μιλήσω το πώς μπορεί να σκέφτεσαι εσύ, πώς να λειτουργείς.